Και επειδή αλλάζουν οι συνθήκε οι κλιματικές, βλέπουμε ότι πολλά πράγματα, πολλά είδη αγροδιατροφικά αποκτούν έτσι μια πολύ ε, ακριβότερη τιμή και μπορεί να γίνουν σιγά σιγά και είδη πολυτελεία. Τι γίνεται με τα καθημερινά μας ζαρζαβατικά όμως. Και αμέσως τώρα θα σας συστήσουμε μια startup η οποία ακούει στο όνομα CityCrop θα μάθουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται από πίσω και τι ακριβώς εμπνεύστηκαν μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να καλλιεργούμε όλοι στο σπίτι μας τα ζαρζαβατικά που χρειαζόμαστε. Την καλημέρα μας κύριε Ραφτογιάννη. Καλημέρα σας. Μίστερ Σίτικροπ θα σας αποκαλώ. Εντάξει, το δέχομαι. Το δέχεστε. Να πάρουμε έτσι μία εικόνα από αυτό το οποίο προτείνετε εσείς και σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σε μικρότερη εκδοχή για σπίτια και επιχειρήσεις. Σωστό. Και αφού το δούμε σιγά σιγά στις οθόνες μας, να μας αναπτύξετε την ιδέα πώς προέκυψε. Γιατί έχει να κάνει και πάρα πολύ με την κατανάλωση νερού η καλλιέργεια που κάνουμε. Είναι πολύ πιο φιλική στο περιβάλλον. Καταναλώνουμε περίπου 95% λιγότερο νερό από μια συμβατική καλλιέργεια. Οπότε και με τις εποχές που ζούμε με την κλιματική κρίση είναι πολύ θετικό. Πείτε μας λοιπόν πώς φτάσατε σε αυτή την ιδέα, ποιο ήταν το ερέθισμα. Ε, Μένε σπουδέ μου είναι στη Γεωπονία αρχικά, αλλά πάντα ήθελα να ασχοληθώ με το business. Οπότε έψαχνα κάτι να κάνω που να βοηθάει και, το, και τον τελικό καταναλωτή, τον κόσμο γενικά. Και η αρχική ιδέα ήταν το να φτιάξουμε μια συσκευή που να μην χρειάζεται κάποιο που την έχει σπίτι του γεωπονική γνώση, ώστε να καλλιεργεί τα δικά του λαχανικά, βότανα κτλ. Και να, του, και να του πάρουμε όλη την αρνητικότητα που έχει όταν αγοράζει κάτι απ' έξω που δεν ξέρει από πού έχει προέρθει. ή με ποια μέθοδο έχει, έχει καλλιεργηθεί, αν έχει φυτοφάρμακα κτλ. Είναι τότε, αυτή και η συσκευή που βλέπουμε, ε, Ναι, αυτέ είναι οι οικιακέ μα ε, συσκευέ. Αυτή που βλέπουμε τώρα έχει το μέγεθο ενό. Ε, λίγο μεγαλύτερη από ένα φρούνο μικροκυμάτων. Και αυτή είναι στο μέγεθο ενό πλυντηρίου πιάτων, μπαίνει και εντυχισμένη κάτω από ντουλάπι. Και αυτό είναι το τελευταίο μας μοντέλο, που είναι ουσιαστικά το entry level για να αρχίσει κάποιο το κομμάτι το να καλλιεργεί σπίτι του. Θα το λέγαμε και gadget. Είναι τόσο μικρό, ε. Ναι, είναι σαν ένα βάζο, ναι, ένα έξυπνο βάζο, ουσιαστικά ναι, ναι. σαν ένα, ένα ραφάκι. Ε, ωραία. Στη μεγαλύτερη εκδοχή το είδαμε και στα πλάνα νωρίτερα, είναι σε μεγάλα supermarket, ναι. όπου ο καταναλωτή τη δυνατότητα έχει. Ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον. Σε ένα από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ ε, τη αλυσίδα, σε τρία καταστήματα. Ε, έχουμε 8 κωδικού, τέσσερις φιλόδη λαχανικά, σαλάτε, α πούμε, και άλλου τέσσερις σε βότανα. Ε, υπάρχει ένα ραφάκι έξω από, το, από τη συσκευή μα. Γίνεται η συγκομιδή ένα τέταρτο μισή ώρα πριν, οπότε το λαχανικό βγαίνει ζωντανό, α πούμε έτσι, από τη συσκευή. Αν κάνουμε μία σύγκριση με τα λαχανικά που βρίσκονται στο ράφι, θέλουν από τρει έω 7 μέρε να φτάσουν. Okay. Γιατί υπάρχει μία αλυσίδα από το χωράφι για να γίνει συγκομιδή, ένα cold chain ουσιαστικά στη, στη, μέση να φτάσει και όταν το πάρουμε σπίτι μα, μπορούμε να μην το καταναλώσουμε την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι ένα λαχανικό που έχει γίνει συγκομιδή σήμερα και να το φάμε έω και 10 μέρε μετά. Οπότε, ό,τι θρεπτικό στατικό είχε ένα λαχανικό, έχει αρχίσει και κατεβαίνει αρκετά. Γιατί προσπαθεί ουσιαστικά να, να συντηρήσει τον εαυτό του, Οπότε είναι σαν να τρώει από τα, τα θεραπευτικά συστατικά που έχει για να συντηρηθεί και να μην προσπαθεί να ζήσει ουσιαστικά. Άρα λοιπόν εγώ μπορώ να αγοράσω αυτό το γλαστράκι από το σούπερ μάρκετ, όλο μαζί, όλο το να το πάρω το σπίτι μου ως ένα γλαστράκι, ως ένα φυτό ναι. και να το, να το κόψω, να, το, να, να αποχωριστεί το φύλλωμα τη ρίζα του, όταν θα έρθει η ώρα για κατανάλωση. Αυτό δηλαδή, εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ότι τα συντηρούμε στο ψυγείο, Δηλαδή οι 2-6 βαθμοί είναι η καλύτερη θερμοκρασία στην τήρηση. Μαζί όλο με τι το γλαστρά, γλαστράκι. Ε, Μπαίνει σε σακουλάκι. Το γλαστράκι Μπενσης είναι δηλαδή. πολύ μικρό. Ε, yeah. Δεν ξέρω αν φαίνεται μεγάλο από την οθόνη. Εγώ, όπω το φαντάστηκα, στο παραθυράκι τη κουζίνα τώρα έχω να σα πω. Αλλά όχι, θα πει το ψυγείο όχι. καλύτερα. Θα βολεύει καλύτερα, ειδικά του μήνε τώρα, του καλοκαιρινού yeah, 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 yeah. που έχει υψηλή θερμοκρασία. Ε, είναι στο σακουλάκι του, μαζί με τη ρίζα mm. του, το γλαστράκι του και αυτά. Αν προσθέσουμε και λίγο υγρασία στο σακουλάκι, κρατάει παραπάνω από μία εβδομάδα στο ψυγείο. Οπότε, εμεί κόβουμε τα φύλλα που θέλουμε να καταναλώσουμε εκείνη τη στιγμή και το φυτό δεν θα συνεχίσει να μεγαλώνει, γιατί σε αυτέ τι θερμοκρασίε δείχνει τις, ε, του δυνατότητες και θα μένει όπως είναι. Πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή. Ε, πόσο καιρό την ξεκινήσατε με το σούπερ μάρκετ? ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο που μας πέρασε. Έχουμε ένα νέο στη συνεργασία μας και θα πάμε και σε άλλα καταστήματα και σε άλλες αλυσίδε ε, γενικά. Και γενικά την εταιρεία την ξεκινήσαμε το 2015 σε δύσκολου καιρού, αλλά... Όταν ξεκινάς τα δύσκολα, <χελουχή> γαλουχίσαι καλύτερα. Ε, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζετε μέχρι στιγμής. Να πείσετε τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να επεκταθείτε, να περάσετε τα μηνύματά σας στο καταναλωτικό κοινό. Όλα είναι ένα challenge. Ξεκινήσαμε από το B2C market, δηλαδή κατευθείαν στους τελικούς καταναλωτές με τις συσκευές μας. Οπότε στην Ελλάδα το να κάνεις hardware και B2C είναι κάτι επίστευτα δύσκολο. Ουσιαστικά θέλει πάρα πολλά χρήματα να ξοδεύει σε marketing, τύπου μπορεί να είναι 10, 20, 30 ευρώ το μήνα. Για να αρχίσει να έρχεται κόσμο και όταν μιλάμε για ένα προϊόν που είναι τελείω καινούριο, οπότε πρέπει να κάνει educate το, τον κόσμο. Και μια μικρή εταιρεία πολύ δύσκολο να κάνει educate ε, τον κόσμο. Με τα supermarket μπορεί να παίρνει μεγαλύτερο χρόνο να κλείσει ένα συμβόλαιο, αλλά τουλάχιστον δεν έχει τόσα μεγάλα expenses στο μάρκετ, γιατί το supermarket έτσι κι έχει κόσμο μέσα. Μπορεί να χρειάζεται να κάνει και στην drive κάποιο κόσμο να έρθει, θα είναι, πολύ πιο, θα είναι θετικότερο για την εταιρεία. Αλλά έτσι όπω περνάει κάποιο και το βλέπει, είναι μια κινητή διαφήμιση, είναι ένα ωραίο προϊόν. Ουσιαστικά οπότε κινεί το, την περιέργεια και το ενδιαφέρον κάποιο να, να ρωτήσει, να δει τι είναι. Ε, εάν κάποιο στο σούπερ μάρκετ το δει, πώ ενημερώνεται για το πώ πρέπει να κινηθεί, τι επιπλέον του προσφέρει, πώ θα το συντηρήσει σπίτι. Ωραία, να πούμε και τι προσφέρει βασικά. Mm -hmm. Εμεί καλλιεργούμε χωρί φυτοφάρμακα οπότε έχουμε 95% λιγότερη κατανάλωση νερού, 65% λιγότερα λιπάσματα, λειτουργούμε με τη μέθοδο της υδροπονίας, δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε χώμα, είναι ένα υπόστρωμα απλά για να σταθεί ο σπόρος και προσθέτουμε όλα τα θετικά θρεπτικά που θα έβρισκε στο χώμα, τα προσθέτουμε μέσα στο νερό. Οπότε παίρνει ό,τι έχει από θρεπτικό συστατικό 24 ώρες το 24 ώρο. έτσι έχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά και μεγαλώνουμε ένα πολύ υγιές φυτό. Εμεί έχουμε κάνει training και τους του υπαλλήλου του σούπερ μάρκετ, αλλά βάζουμε και εμεί promoters από τη μεριά μα που πάνε στα καταστήματα ανά εβδομάδα και προσπαθούν να κάνουν educate τον κόσμο. Δεν του θέλουμε τόσο πολύ πλάγια να κάνουν πωλήσει. Είναι περισσότερο το κομμάτι το να μάθει ο κόσμο το τι είναι και για ποιο λόγο είναι καλύτερο να πάρει αυτό από ένα λαχανικό σπίτι που βρίσκεται στο ράφι. Η τιμή ενό μαρουλιού είναι πολύ ακριβότερη από όσο ενό κομμένου που θα βρω στο ράφι. Όχι, όχι, είναι στα είναι λίγο πιο ακριβή από, τα, από αυτά που θα βρούμε στο ράφι, τύπου λιγότερο από 10 λεπτά η διαφορά τη, και φθηνότερο από τα βιολογικά. Αφθηνότερο από τα βιολογικά, ε! Και αρκετά φθηνότερο από τα βιολογικά, δηλαδή μπορεί να είναι και 30-35 λεπτά πιο φθηνό. Και α περάσουμε τώρα και στι οικιακέ συσκευέ, γιατί αν κάποιο μα παρακολουθεί, είναι το επόμενο ερώτημα, <στα> το οποίο θα υπάρχει στο μυαλό του. Πόσο ακριβό είναι για να πάρει κάποιο μια συσκευή στο σπίτι. Έχουμε μια αρκετά μεγάλη διακύμανση. Ξεκινάμε από τη μικρότερη που είναι στα 149 ευρώ. Πάμε στην επόμενη που είναι στα 999 και στα 1499 η μεγαλύτερη μα. Ε, δηλαδή η πολύ μήνυμα, αλλά αυτή που είπατε για κάποιον που μόλις ξεκινάει, είναι, είναι στα 149. Στα 149. Ε, ε, εδώ θα μπορώ να το συγκρίνω με μια μηχανή του καφέ το συγκεκριμένο κόστος. Ναι. Και λειτουργούμε βασικά σαν τι μηχανέ του καφέ. Δηλαδή, ο χρησιπέδη συσκευή. Και εμεί του δίνουμε. Τα λέμε seed bars. Είναι σαν σογκοφρέτα, α πούμε, ένα χώμα. Δεν έχω, είναι μια μίξη τύρφη και κοκοφίνικα. Οπότε έχει μέσα ήδη του σπόρους, Οπότε ξέρει ότι θα πάρει αυτή την μπάρα και έχει μέσα βασιλικό. Με το που την τοποθετείς στη συσκευή, η συσκευή αναγνωρίζει το τι είναι και ξεκινάει να μεγαλώνει αυτό. Οπότε λειτουργεί κάπω σαν τι μηχανέ του καφέ που βάζουμε με κάψουλα. Άρα λοιπόν, παίρνοντα τη μηχανή, ξέρω εκ των προτέρων τι σπόρους θα βάλω και τι φυτό ναι. θα παράξω, γιατί μου έχετε δώσει και το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ναι. μπάρα. Σωστά. Και έχουμε έχετε... μια μεγάλη ποικιλία που φυτά ποικιλία. Βασικά, που μπορεί να επιλέξει ο χρήστη. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιο παίρνει τη συσκευή και βάλει ότι του προκύψει αυτό το έχουμε στα σχέδιά μα. Το να δίνουμε σκέτε στι μπάρε χωρί κάποιο σπόρο και να προσθέτει ο χρήστη. Απλά επειδή εμεί τραβάμε δεδομένα και η συσκευή ρυθμίζει θερμοκρασίε, υγρασίε, το φωτισμό κτλ. Είναι λίγο τρίκη αυτή τη στιγμή το να βάλει ο καθένα ότι θέλει. Θα μεγαλώσει σίγουρα γιατί είναι ένα φυτό. Δεν είναι κάτι. Όταν έχει φω και νερό, κάτι θα μεγαλώσει. Το θέμα είναι να μεγαλώσει ιδανικά και να έχει μια σωστή παραγωγή. Πόσο μεγάλη είναι η συμβολή τη τεχνητή νοημοσύνη στη συγκεκριμένη startup θα σου πω, εμείς κάναμε AI before it was cool. <laughs> <laughs> Ωραίο. Γιατί ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε στις συσκευές. Έχουμε φτιάξει ένα αλγόριθμο από πίσω προσθέτοντα ένα, ένα seed bar, να αναγνωρίζει ποιο είναι το seed bar και να φτιάχνει τι συνθήκε ανάλογα με τη μέρα. Οπότε μέσω κάμερα τραβάει φωτογραφία από τα φυτά και σου το ειδοποιήσει αν το φυτό κάτι, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, αν έχει κάποιο κίτρινο φύλλο, κάτι γίνεται. Την ειδοποίηση τη στέλνει σε μένα. ναι, σε εσά το application. Δηλαδή, υπάρχει, για τι μικρέ συσκευέ υπάρχει application για του χρήστες χρήστε. Οπότε συνδέει τη συσκευή σου στο WiFi του σπιτιού σου. Οπότε παίρνει πάντα δεδομένα και εμεί παίρνουμε δεδομένα. Ουσιαστικά δεδομένα θερμοκρασία, υγρασία Δεν παίρνουμε δεδομένα που να Προσωπικά, είναι sensitive. Ναι, ναι. <laughs> ε, και το ίδιο υπάρχει και στις συσκευέ στα σούπερ μάρκετ, αλλά είναι λίγο πιο επαγγελματικό. Δηλαδή, ο χρήστη δεν θα πάρει τόσο εξατομικευμένε, πιο φάνζι ειδοποιήσει ότι ξέ, τα φυτά δεν βάλει λίγο παραπάνω νερό και τέτοιο. Είναι λίγο πιο σταντεροποιημένη η διαδικασία, γιατί μιλάμε για business to business πελάτε. Άρα, σίγουρα κάποιο ο οποίο θα μπει σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο και με τι εφαρμογέ ή τέλο πάντων με τα βασικά τη τεχνολογία. Ναι, με τα βασικά, Να όχι, μην όχι, τρομάζει όχι, με σίγουρα. ένα νέο application ή με μια ειδοποίηση ότι το φυτό όχι, κάτι στάει. Και δεν χρειάζεται να έχει καμία γεωπονική γνώση. ουσιαστικά θα τον κάνουμε drive εμεί μέσω του app. Οπότε δεν χρειάζεται να πει ότι. Α, Πρέπει να ξέρω να καλλιεργώ, πότε θα βάλω νερό και τέτοια. Και αυτό ξεκίνησε στην αρχή ότι όλοι έχουμε ένα αυτό σπίτι και πάντα το σκοτώνουμε. Δεν είναι. Ό, δεν είναι, ό, δε με, είναι τις, με τις συσκευέ μας αυτό δεν θα γίνει, γιατί τουλάχιστον από άποψη νερού δεν θα, δεν θα σταματήσει ποτέ να, να έχει. Που είναι ένα πολύ σύνθε φαινόμενο. Το να πάρουμε ένα φυτό, να το αφήσουμε στο μπαλκόνι, να το ξεχάσουμε τέλο. Ε, όταν φεύγουμε διακοπές, τι γίνεται. Έχει αυτάρκεια με δέκα μέρες, ανάλογα την καλλιέργεια και το πόσο μεγάλη είναι. Έχετε κάνει κάποια έρευνα, ούτω ώστε να έχετε συλλέξει δεδομένα για τους πελα... οικιακούς πελάτες σας, τι προφίλ έχουν. Ναι, ουσιαστικά έχουμε πελάτες στην Ελλάδα, Ευρώπη και κάποιους στη... στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Ε, οι πελάτες μας είναι, ας πούμε, οικονομικά above average, τουλάχιστον για τις δύο μεγαλύτερες μας συσκευές. Στην Ελλάδα οι περισσότερες που έχουμε είναι οι μικρές που δίνουμε ειλικιακα ειναι είναι 25-45, οικογένειε με ένα παιδάκι. Ναι. Που είναι το θετικό ότι να ξέρουμε τι τρώει το παιδάκι κτλ. Ωραία, έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Μιλήστε μα και για εκτό συνόρο. Έχετε επεκταθεί. Πώ πάνε οι δουλειέ σα τώρα εκτό. Ε, καλά πάνε, αρκετά καλά με τι ε, συσκευές συσκευέ Δε οικιακέ. συσκευέ στο σούπερ μάρκετ ακόμα δεν έχουμε βγει εκτό Ελλάδα, ότι το μοντέλο που δουλεύουμε ουσιαστικά πρέπει να στήσουμε ένα hub στη χώρα που θα πάμε, οπότε να υπάρχουν operations κανονικά και εκεί. Είναι στα επόμενα μας βήματα από το 25-26 ουσιαστικά. έχουμε πωλήσει γενικά στη Βόρεια Ευρώπη που είναι και το mentality λίγο περισσότερο, το ότι mm. καλλιεργό τη δικιά μου τροφή. Δεν έχω και τον καιρό. Δεν είναι σύμμαχος ο καιρός το να καλλιεργήσω όπως την Νότια Ευρώπη. Είναι πιο εξοικειωμένη. Ε, πάει καλά. Προσπαθούμε να το, να το μεγαλώσουμε. Βασικά, όταν ξεκινήσαμε, δεν ήταν. Νομίζω ότι όλα έχουν το, το timing του. Δεν ήταν τόσο ο χρόνο για τέτοιε συσκευέ. Οριμότητα στο έργο. Οριμότητα, κοινό. ανάγκη, α το πούμε. Γιατί σίγουρα όταν φτιάξει ένα προϊόν, πρέπει να καλύπτει μία ανάγκη ή να δημιουργήσει μία ανάγκη εσύ στον κόσμο. Ε, έχετε ανταγωνισμό. Ναι, Είστε ναι, ναι. μοναδικοί. Όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν, νομίζω, δύο με τρει εταιρείε σε όλο τον κόσμο. Που κάναμε παρόμοιο, κάτι παρόμοιο. Ε, τώρα είναι περισσότερε εταιρείε, όπω είναι προφανέ. Άρα δεν είναι και ένα άνετο περίπατο από άποψη ανταγωνισμού. Όχι, σίγουρα, σίγουρα. Ο ανταγωνισμό δεν είναι κακό στι περισσότερε φορέ. Δηλαδή, κάνει και ένα validation ότι κάτι το χρειάζεται. Αν είσαι ο μόνο, μπορεί και να πει ότι. Γιατί το κάνω. <laughs> Αλήθεια είναι αυτό. Το μονοπόλιο δεν βοήθησε ποτέ. Ε, και ποιοι είστε οι άνθρωποι πίσω από τη crop πόσοι για αρχή και με τι δυναμική ο καθένας. Ε, θα σου πω, ήμασταν, το ξεκίνησαμε τρει. Ε, εγώ με δύο co-founders. Αυτή τη στιγμή είμαστε έξι άτομα σύνολο στην ομάδα μας. Έχουμε από όλα. Έχουμε γεωπόνου, έχουμε engineers, έχουμε software, firmware developers, πολιτέ. Λίγο να καλύψουμε όλο. Γιατί σε ένα startup αυτό είναι το καλό. Ότι μαθαίνει γρήγορα ότι δεν μπορεί να κάνει όλα μόνο σου. Οπότε χρειάζεσαι και άλλο κόσμο να σε, να σε βοηθήσει. Και επειδή είστε μια χαρακτηριστική περίπτωση, ε, πώ σα πήγε η χρηματοδότηση και πώς, ποιες είναι οι αγωνίες τώρα, Γιατί δεν είναι μια φορά, είναι ότι οι ανάγκε πρέπει σημείχο. να τροφοδοτούνται. Σίγουρο. Θα σα πω δεν έχουμε πάρει κάποια σημαντική χρηματοδότηση, δηλαδή από κάποιο μεγάλο φαντ να πάρουμε αρκετά χρήματα μαζεμένα. Είχαμε κερδίσει πάρα πολλού διαγωνισμού και εντό και εκτό ε, Ελλάδο. Ε, τα οποία χρήματα μας βοήθησαν να φτάσουμε στο, στο σκοπό μας, στο να παράξουμε μια συσκευή. Γενικά το hardware έχει ένα πολύ μεγάλο pipeline. Και ε, είναι ό,τι φτιάχνεις πρέπει να είναι απτό. Οπότε έχει κομμάτι παραγωγής και μεγάλα έξοδα. Ε, αφού την έχουμε παλέψει και είμαστε ακόμα ενεργοί, είναι θετικό. Ψάχνουμε αυτή τη στιγμή για χρηματοδότηση. Περισσότερο για το κομμάτι των, των σούπερ μάρκετ για να κάνουμε την ανάπτυξη mm. και, σε άλλα, και σε άλλα καταστήματα και εντό και εκτό ε, Ελλάδο. Αλλά χωρί χρηματοδότηση νομίζω ότι είμαστε από τι λίγε startup που τα έχουν καταφέρει σε hardware επίπεδο. Γιατί υπάρχουν πολλέ startup που είναι bootstrap και στην Ελλάδα. Ε, και επειδή έχω ερωτήματα από το Control. Ε, μαρούλια σίγουρα φυτέυουμε, βασιλικούς ναι. από ό,τι έτσι ναι, πρόλαβα καλύτερος. να κλέψω φυτέυουμε, μαϊντανούς, άνηθο και τι άλλο. Ε, δυόσμο, ε, τώρα θα βάλουμε και κόλιανδρο που είναι κάτι που μας ζητάνε αρκετά. Ε, μαρούλια έχουμε τέσσερα διαφορετικά είδη. έχουμε πράσινο σγουρό, κόκκινο σγουρό, τη γαλλική, την κλασική που λέμε και μία που λέγεται όκλιφ με ένα λίγο πιο στρογγυλεμένο φύλλο, κοκκινοπή σαλάτα ε, και σε λίγο καιρό θα μπουν και microgreens, που είναι ουσιαστικά οι φύτρε που λέμε. Α, που βλέπουμε περισσότερο στα εστιατόρια, σε κάποια ναι, ναι, ναι. Πιάτα. Σε πιο πιάτα. πιάτα. Ναι, θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο μα, γιατί αυτά τα φυτά και τα μικρά που βλέπουμε σε microgreens έχουν 7 με 8 φορέ περισσότερα θρεπτικά συστατικά από το μεγάλο φυτό. Mm. είναι ένα συμπυκνωμένο θρεπτικό συστατικό όλο το φυτάκι. που μπορεί να μπει σε ένα σάντουιτ, σε μια πίτσα. Δηλαδή δεν είναι μόνο για γκουρμέ φαγητά. Θέλουμε να το κάνουμε σε λίγο πιο μα για όλο τον κόσμο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ραυτόπουλε, για τη συζήτηση. Ελπίζουμε τα... Ραυτό, με συγχωρείτε. Ναι. Ελπίζουμε ναι. τα καλύτερα.